Ήταν ένας γάμος όπως έκαναν όλοι το γάμο τους. Τίποτα το υπερβολικό. Και μια πολύ ωραία μέρα, όμορφη μέρα για σας. Πολύ καλή. Πόλος ο κόσμος τη γιορτάζει με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Και εμείς συγκινηθήκαμε και από τον κόσμο που ήρθε. Ο κόσμος έδειξε ότι σε αγαπάει. Κανέναν δεν υποχρεώνει να έρθει στο γάμο σου, κάθε άλλο. Κάτι υπόθηκε και το βίντεο του γάμου, ότι ήταν υπερβολικό. Το βίντεο του γάμου ήταν μια προσωπική στιγμή, το οποίο δείξαμε στο δείπνο. Η κοπέλα η οποία το γύρισε, χωρίς να μας ρωτήσει, το είχε βάλει στην ιστοσελίδα της, ενώ της είπαμε όχι. Εντάξει, μου έλεγαν πολύ μετά που έγινε, παιδιά, έγινε. Το έβαλε, ήταν προσωπικές στιγμές και δεν θα κόψω για το κεφάλι του άλλου, γιατί πιθανόν να κάνει ένα λάθος χωρίς να μας ρωτήσει. Εντάξει, αυτό όλο το κακό, σαν να ήταν το θέμα. Φαντάζομαι και η κοπέλα το έβαλε για διαφήμιση, γιατί. Ναι, το έβαλε. Είσαι έναν άτομο πολύ γνωστό. Okay. Και το έβαλε και το ανάρτησε και γιατί το κάνει εσύ. Μάλλον αυτό δεν το κάναμε εμείς. Mm. Αρκεί να σας πω ότι λίγες μέρες πριν από το γάμο, μια παρέα ήταν σε ένα ξενοδοχείο εκεί, σε ένα καφετέρια και έριχναν πυροτεχνήματα στον ουρανό. Και λέει, κάποια παρέα είναι ο γάμος του δίπλαρου του βουλευτή. Μα ο γάμος εμάς θα ήταν μετά από 5 μέρες. Και με τον Κασόνη, ναι, λέει, είναι ο γάμος του. Και το ακούσε μια φίλη μας και λέει, κάτσε τα ρε παιδιά, αφού μετά από 5 μέρες ήταν ο γάμος του βουλευτή. Ναι. Τι λέτε, τι... Εντάξει, άρα τώρα τι να κάτσω, ασχολούμαστε. Τα πράγματα διαστρεβλώνονται πολλές φορές, εντάξει. Φυσικό είναι. Τόσο, γίνεται τόσο, εντάξει, γίνονται όλα αυτά. Κύπρο. Στην Κύπρο ζούμε. Ναι. Εσύ πώς αντιδράσετε, η γυναίκα σου δεν στεναχωρήθηκε? Για γερό καθόλου. Γιατί θαυμάζω γι' αυτό. Μπράβο. Και μακάρι να είναι καλά. Εμένα στην αρχή μπορεί να με ενοχλήσει κάτι. Mm-hmm. Ύστερα όμως αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα μέρος. Θύμωσες λίγο? Θύμωσε γιατί μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να διασταύρωναν καλύτερα κάποια πράγματα. Μάλιστα. Έχω πάει σε πάρα πολλούς γάμους. Και πάω με την καρδιά μου και χαίρομαι γιατί είναι ένα ευτυχές γεγονός για πολλά ζευγάρια. Και όταν σε προσκαλούν οι άλλοι στη χαρά του παιδιού τους ή τα ίδια τα παιδιά, οι φίλοι σου, χαίρεσαι και εσύ γιατί πηγαίνεις. Σας λέω με ειλικρίνεια, δεν είχε τίποτα το περισσότερο από οποιοδήποτε ένα άλλο γάμο σε ένα ξενοδοχείο. Ξέρεις, ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, αφού είσαι και εδώ, έτσι, καλά να ακούσει κάνω. Και ο κόσμος. Γιατί, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι αυτά καμιά φορά που λέγονται και λες, αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, και ο κόσμος έτσι ακούγοντας τα και διαβάζοντας τα, έχει μια εντύπωση πολύ διαφορετική. Ναι. Αλλά ό,τι και να λέμε, εγώ έχω να το πω και θα το ξαναπώ. Είσαι πολύ αγαπητός σε όλον τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι το πιο όμορφο.